Ich bin hier gerade, das war mein Sohn. Εκεί ως τον γονιό μου, ο Δημήτρης Πολέμης ήταν μια γνώριμη φιγούρα τα χρόνια που ζούσα στην Άνδρο. Περνούσε από το μαγαζί να πάρει μεταξύ άλλων την εστία και συνήθως χωνόταν μετά στο τυπογραφείο. Όποτε έπιανε το αυτί μου τις κουβέντες, μια για το Βυζάντιο και μια για παλιά αντριώτικα σόγια, με άφηναν αδιάφορη. Στο σπίτι μας υπήρχε αδιάβαστη αυτή η διατριβή του για τους δούκες, ενώ η ενασχόλησή του με την ιστορία αποδιδόταν από τον πατέρα μου με τη λέξη πετριά, που δήλωνε οπωσδήποτε συμπάθεια αλλά και ανυπόκριτο θαυμασμό. Όταν αργότερα μέσα από ποικίλες δολυχοδρομίες βρέθηκα κι εγώ να καταπιάνομαι με την ιστορία και να συνεργάζομαι με τον Φίλιππο Ηλίου για τη συγκρότηση της ελληνικής βιβλιογραφίας του 19ου αιώνα, συναντήθηκα από τελείως άλλους δρόμους με τα γραπτά του Δημήτρη Πολέμη. Όχι με τα βυζαντινολογικά του κείμενα, ούτε με τις αντριώτικες μελέτες του, αλλά με τα ούκο λίγα δημοσιεύματά του για τις εκδόσεις των μισιοναρίων. Γιατί ήδη από το 1970 και ως το τέλος σχεδόν, ο Πολέμης επανήλθε πολλές φορές στους προτεστάντες ιεραποστόλους που διέτρεχαν το Ιόνιο και το Αιγαίο από τις παραμονές της Επανάστασης μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1840. Με έδρα των εκδοτικών τους δραστηριοτήτων τη Μάλτα και αργότερα την Κέρκυρα, τη Σύρο και τη Σμύρνη, αυτοί οι Αγγλοαμερικανοί αλλά και οι Γερμανοί απεσταλμένοι διαφόρων ιεραποστολικών οργανώσεων πλημμύρισαν την Ανατολή με τα έντυπά τους. Παράλληλα με τον έμεσο προσελκυστικό του στόχο, τα βιβλία αυτά, γραμμένα σε γλώσσα απλή, μοιράζονταν συνήθως δωρεάν και εξυπηρέτησαν τις διαρκώς αυξανόμενες σχολικές ανάγκες, επιτελώντας χρήσιμο έργο. Έργο που εν συνεχεία αμφισβητήθηκε όταν το Πατριαρχείο αλλά και θεσμοί του νεοπαγούς ελληνικού κράτους, με την προλούσα ιδεολογική σκλήρινση που τους χαρακτήριζε, παρενέβησαν και ανέστηλαν τις σχετικές δραστηριότητες. Ο Δημήτρης Πολέμης ερεύνησε διεξοδικά αδικά αρχεία και βιβλιοθήκες και δημοσίευσε τις εμπεριστατωμένες μελέτες του για τα ελληνικά έντυπα του Εμάλτα Τυπογραφείου της Αγγλικανικής Ιεραποστολής το 1970, για τα άγνωστα μονόδυλα των εσύρων μισιοναρίων και ειδήσεις περί του ελληνικού παιδαγωγείου το 1982, για τη δραστηριότητα του Εμάλτα Ελληνικού Τυπογραφείου της Αποστολικής Εταιρείας του Λονδίνου το 1993 και για τα παιδικά βιβλία στις εκδόσεις των μισιοναρίων το 1997. Λίγο πρωτύτερα, το 1990, είχε εκδώσει σε αυτοτελή τόμο και την πρώτη δοκιμή συγγραφή ελληνικού ιστορικού μυθιστορήματος, του Παλικάριον, έργο που πρωτοκυκλοφόρησε ανώνυμα στη Μάλτα το 1835 και πλέον, χάρη στην έρευνα του Πολέμη, αποδίδεται με βεβαιότητα στον Άγγλο Ιεραπόστολο Σάμουελ Σέριντον Βίλσον. Μετά την αρχική έκπληξη της πρώτης επαφής με αυτή την πλευρά των ενασχολήσεων του Δημήτρη Πολέμη, κατάλαβα φυσικά πως το χρυσοβούλιο αποφέθηκε να ανασκαλεύει, διότι θεωρούσε ότι θα ήταν χρήσιμο για τις καλλιτικές του μελέτες. Το σύνολο των σχετικών πληροφοριών που μπόρεσε να συλλέξει το εκθέτει ο ίδιος σε σχετικό άρθρο του στο Πέταλον του 1984, που το τυπλοφορεί ακριβώς ο Θεόφιλος Καΐδης και οι Προτεστάντες Μισιονάριοι στο Αιγαίο. Πολέμης πράγματι τεκμηριώνει τις πολλές επαφές του Καΐδη με τους δυτικούς ιεραποστόλους ήδη από τα χρόνια των Κιδωνιών, αλλά και στη συνέχεια όταν επιδόθηκε στον αγώνα για τη δημιουργία και στήριξη του ορφανοτροφείου του στην Άνδρο, ενώ συγχρόνως αποκριστάλλωνε το θεοσοβικό του σχέδιο. Και ναι, μεν τα μισιοναριακά εγχειρίδια του χρησιμοποιούνται ευρέως στο ορφανοτροφείο, αψευδής μάρτυρα στα πολυάριθμα αντίτυπα που σώζονται στην Καΐλη Βιβλιοθήκη, ωστόσο ο Πολέμης διαπιστώνει ότι έμπρακτη βοήθεια στον Καΐλη ουσιαστικά οι Ιεραπόστολοι δεν προσέφεραν, τουλάχιστον ανάλογη εκείνης που του έδωσαν οι Αμερικανοί Κουακέροι. Ούτε αργότερα, όταν από τα τέλη της δεκαετίας του 1830 ο Καΐρης και οι μισιονάριοι βρέθηκαν από κοινού στο στόχαστρο των πάσης λογής Ιθινόντων, ούτε τότε επιβεβαιώνονται αρκούντως οι εύλογες και αναμενόμενες συνάντησες. Και στο συσχετίζει απολύτως μαζί τους η εφημερίδα Αιών, λόγου χάρη, σε άρθρο τυπλοφορούμενο ακριβώς ο Καΐρης και οι Ιεραπόστολοι στις 22 Οκτωβρίου 1841, δύο χρόνια μετά την κατέρρευση και τον αναθεματισμό του. Σας διαβάζω ένα παράδειγμα που απηχεί τον τόνο της κοινή πολεμικής. Η αντιθρησκευτική σπορά, την οποία ούτε οι Ιεραπόστολοι δηλαδή σπήρουσαν στην καρδία της τρυφεράς νεολαίας εξαπαλώνων ήχων, είναι επίσης φοβητέα
ως ήταν εκείνη του καϊρισμού. Ανατροπήν κοινωνικής τάξεως, αιμάτων χύσιμ, καταστροφήν εθνικήν επαπειλούσι και η μία και η άλλη. Για να συναγάγει παρά τα αυτοπολέμης την ισχνή εν τέλει ανταπόκριση των μισιοναρίων στο καϊρικό πείραμα, ερευνά δεκάδες φακέλους και έντυπα της Church Missionary Society και της London Missionary Society. Στην περίπτωση μάλιστα της τελευταίας, από τη διερεύνηση καταλήγει στο συμπέρασμα πως ούτε ίχνος περί Καΐρη υπάρχει. Προσφέρεται έτσι με την αφορμή αυτή η ευκαιρία να αναδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους τεχνογήθηκε ένα από τα σημαντικότερα έργα που μας κληροδότησε ο Δημήτρης Πολέμης, η 11η αλληλογραφία Καΐρη, να εικονογραφηθούν η επιμονή και ο ερευνητικός μόθος που κρύβουν ακόμη και οι σιωπές της. Αυτή η έρευνα στα αγγλικά αρχεία και τις βιβλιοθήκες είχε ωστόσο μια παράπλευρη ωφέλεια που επίσης υποδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους λειτουργήσε ο Πολέμης ως ιστορικός και ως φιλόλογος. Η ασίγαστη περιέργεια σε συνδυασμό με την αιμονή για τη λεπτομερή καταγραφή όσων περνούσαν από τα χέρια του, ιδιότητες σύμφυτες με το ερευνητικό πάθος που τον χαρακτήριζε, δεν τον άφησαν σε ησυχία και δεν τον περιόρισαν στο καθ' αυτό ζητούμενο. Μια περιέργεια και ένα ερευνητικό πάθος που θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως δεν προκύπτει από τη συμπάθεια την ιδεολογική ταύτιση με το αντικείμενο, κάθε άλλο. Όπως συνέβη και στην περίπτωση του Θεόφιλου Καΐρη, το γνωρίζουν καλά αυτό όσοι είναι εξοικειωμένοι με τις σκέψεις του Πολέμη, η αιμονή στην έρευνα και η παρουσίαση όλων των συναφών τεκμηρίων με τους αυστηρότερους εκδοτικούς κανόνες, κάθε άλλο παραδηλώνει συμφωνία με τα καϊρικά ιδεολογικά προτάγματα. Και αν στην περίπτωση του Καΐρη η τοπική φιλοτιμία θα μπορούσε να θεωρηθεί πως προσεγγίζει τα ετερόνυμα, δεν ισχύει το ίδιο με τους μισθωμάριους, την προσεγγιστική δράση των οποίων ο Πολέμης επανειλημμένος σχολιάζει αρνητικά. Αυτό εντούτοις δεν τον αποτρέπει από τη διεξοδική έρευνα και την αυστηρή και πιστή παρουσίαση των ευρημάτων. Προέκυψαν έτσι απολύτως αυτοτελείς και πολύτιμες οι προαναφερθείς μελέτες που αποτελούν στέρεα αποκτήματα της σχετικής βιβλιογραφίας. Δεν ήταν όμως η ενασχόληση με τους Προτεστάντες Μισιονάριους η μόνη έκπληξη που μου επιφύλασε ο Δημήτρης Πολέμης. Για καιρό δεν έπαβε να με ξενίζει η εντελώς αμοιβαία εκτίμηση που διαπίστωνα με αλλεπάλληλες ευκαιρίες ανάμεσα σε εκείνον που είχα ταξινομήσει στη χωρία των συντηρητικών συντοπιτών μου και στο συνομήλικό του μαρξιστή ιστορικό και στρατευμένο αριστερό διανοούμενο που υπήρξε ο Φίλιππος Ηλίου. Το νόστιμο είναι πως και ο Πολέμης με ρώτησε μια-δυο φορές αν όντως ο Φίλιππος ήταν όσο αριστερός διατηνόταν πως είναι και ο Φίλιππος από την πλευρά του ζητούσε να μάθει κατά πόσον ο Πολέμης ήταν όντως τόσο συντηρητικός όσο ήθελε να εμφανίζεται. Η απορία προέκυπτε διότι στα πράγματα της τέχνης τους βρίσκονταν σε απόλυτη σύνδεια, εξού και η αλληλοεκτίμηση. Όταν καταπιάνονταν με τα τεκμήρια, τα αντιμετώπιζαν με το ίδιο φιλέρευνο πάθος, την ίδια χόρταγη περιέργεια, την ίδια αιμονή στη ληστή και εξαντλητική αποτύπωση, την ίδια ανάγκη κατανόηση των όντωσών του. Ας προσθέσω ακόμη μια χρειά ανεκδοτολογική που φέρνει κάτι από τις κοινές τροπές του νου. Άρεσαν και στους δύο τα αστυνομικά πιστορήματα και επέμεναν πως καλός ιστορικός δεν μπορείς να γίνεις αν δεν εντρυφήσεις στην αστυνομική λογοτεχνία. Και μόνο που ανισχύει η απόφαση δεν με ευνοεί καθόλου, την θυμήθηκα πρόσφατα όταν ξαναδιάβαζα το μελέτημα του Πολέμη για ένα αισθηματικό αφήγημα του 1793, δημοσιευμένο το 1997, που δείχνει εξάλλου το εύρος των ενδιαφερόντων και των δυνατοτήτων του, αν δεν είχε εμπρόθετα περιοριστεί στα της άνδρου. Το χειρόγραφο λοιπόν της ιστορίας ερωτικής ή τι έρωτας σφοδρός ενός νέου Κωνσταντινουπολίτου, ο οποίος έγινε εντάφτη τη βασιλίδη των πόλεων εν το παρόντι αιώνι, ως φιλοπερίεργος ο Πολέμης το βρήκε ψαχουλεύοντας σε αθηναϊκό παλαιό βιβλιοπωλείο, ως συλλέκτης το αγόρασε, αλλά όποιος το διαβάσει θα συνηγορήσει πιστεύω μαζί μου πως για την απόδοσή του στο Γεώργιο Λαπάτη χρήσιμη αναμφίβολα στάθηκε η προπαίδεια του Πολέμη στην αστυνομική φιλολογία. Μένοντας στις κοινές μεθοδεύσεις Ηλίου και Πολέμη, ας επαναλάβω την αιμονή στην ακρίβεια και στη λεπτομέρεια για να χρησιμοποιήσω τους όρους του Δημήτρη Κυφτάτα, όροι οι οποίοι μαζί με την εξαντλητικότητα χαρακτηρίζουν το έργο και των δύο. Τις άψογες εκδόσεις τεκμηρίων,
τα εμπεριστατωμένα σχόλια, τα πλουσιότατα ευρετήρια, εν ολίγης τα καλά εργαλεία. Κι αν για τον Φίλιππο η σύνταξη βιβλιογραφικών δελτίων αποτελούσε συστατικό στοιχείο της δουλειάς του, ο Πολέμης δεν υστερούσε σε επιδόσεις στο επίπεδο αυτό. Συντάσσει χιλιάδες βιβλιογραφικά δελτία, είτε κομίζοντας προσθήκες στις αντίστοιχες εθνικές βιβλιογραφικές συναγωγές, είτε συντάσσοντας θεματικές βιβλιογραφίες, είτε καταγράφοντας ιστορικές συλλογές. Μαζί με τις εγγραφές οι οποίες πλουτίζουν τα περί μισιοναρίων δημοσιεύματά του, θυμίζω την εργογραφία του Πασκάλη, τις συμβολές στην Ανδριακή Βιβλιογραφία και στην καταγραφή των εντύπων των Αντριώτικων τυπογραφείων, τη Βιβλιοθήκη της Αγίας Τριάδας, αλλά και τον Δελτιοκατάλογο της Καϊρίου Βιβλιοθήκης, που είναι εμπολής έργο των χειρών του. Είναι ωστόσο η απέχθεια του Δημήτρη Πολέμη για τα μυθεύματα που τον φέρνει κοντά στο σκληρό πυρήνα της ιστοριογραφικής αντίληψης και πρακτικής του Φίλιππου Ηλίου, αποτελώντας κατά κάποιο τρόπο το πάρισο της ιδεολογικής χρήσης της ιστορίας με την οποία εκείνος είχε ανοιχτούς λογαριασμούς. Τα μυθεύματα, έννοια που επανέρχεται με αιμονή στα γραπτά του, ο Πολέμης τα εντοπίζει στους αναμασόμενους ατεκμηρίωτους κοινούς τόπους και ιδίως την προφορική παράδοση προς την οποία έτρεφε απεριόριστη δυσπιστία. Τα είπε λίγο και ο Δημήτρης όλα αυτά προηγουμένως. Ισχύει και στην περίπτωση του Δημήτρη Πολέμη ότι έφερε κοντά τον Φίλιππο Ηλίου με το φωτισμένο αστό που υπήρξε ο Κωνσταντίνος Δημαράς. Η απόρριψη των μύθων και των πλαστών παραδόσεων συνιστά κατά τον Ηλίου το δίκαιο έπαινο του τελευταίου. Και ακόμη τα θετικά πορίσματα αυστηρών ιστορικών και φιλολογικών ζητήσεων, όπου ο ιστοριογράφος, εν προκειμένου Δημαράς, ιστορικοποιώντας τη γνώση και τον χρόνο, χρονολογώντας αυστηρά και με φινέτσα, αποκαθιστούσε στις πραγματικές τους διαστάσεις τα ιστορικά δρόμενα και οδηγούσε προς συμπεράσματα τα οποία εκ των πραγμάτων αναιρούσαν εδρεωμένες αντιλήψεις και με τον τρόπο αυτό υπονόμευαν τις κατεστημένες ιδέες και τα συμπαρομαρτούντα ιδεολογήματα. Όσοι γνωρίζουν το εγχείρημα του Δημήτρη Πολέμη θα αναγνωρίσουν σε αυτό το παράθεμα συμπτώσεις και αναλογίες. Οπωσδήποτε, με όλη τη διαφορετική ιδεολογική τους αφετηρία, το ιστοριογραφικό σχέδιο τόσο του Πολέμη όσο και του Ηλίου προϋπέθεται εξίσου την εξαντλητική τεκμηρίωση εν ώψη μιας μελλοντικής σύγκρισης την οποία αμφότεροι επιζητούσαν. Τα προαπαιτούμενα όμως, που και οι δύο έθεταν ως αναγκαία για τη σύνθεση αυτή και τα οποία υπηρετούσαν με άκρα συνέπεια, υπονόμευαν εκ των πραγμάτων το ενδεχόμενο να την πραγματοποιήσουν οι ίδιοι. Η σημασία ωστόσο των ψηφίδων που με επιμονή συγκέντρωναν υπερέβαινε τις επιμέρους στοχεύσεις και το εγχείρημα στο οποίο ανάλωσαν τη ζωή τους γινόταν υπόθεση συλλογική. Σε αυτή τη διαπίστωση καταλήγει το κείμενο του Δημήτρη Κερτάτα για τους παράλληλους βίους Πασχάλη Πολέμη, στο οποίο, ξαναδιαβάζοντάς το για τις ανάγκες της σημερινής παρουσίασης, βρήκα τα κλειδιά για έναν ακόμη παραλληλισμό που σκέφτηκα να σας υποβάλω. Γιατί σκιαγραφώντας ο Κερτάτας πλάι στις προφανείς συγκλήσεις, τις κέρυες αποκλίσεις ανάμεσα στις ιστοριογραφικές πρακτικές των δύο ανδριωτών ομοτέχνων, είναι σαν να συντάσσει το εγκόμιο του Πολέμη διαχειρός Ηλίου. Άλλωστε, αυτή καθ' αυτή η σχέση του Πολέμη με τον Πασχάλη, όπως τη σκιαγραφεί ο Κερτάτας στο κείμενο εκείνο, αναδεικνύει μία ακόμη όψη του έργου του Πολέμη με την οποία θα συνηγορούσαν θερμά τόσο ο Φίλιππος όσο και ο Κάπαθητα Δημαράς. Αναθυμούνται και οι δύο το μεγάλο Γάλλο ομότεχνο του 19ου αιώνα, τον Ζιουλ Μισλέ, που υποστήριζε πως πρώτο χρέος έχει ιστορία που είναι ο κριτής του κόσμου να αποβάλει το σεβασμό. Αυτή την επιβεβλημένη ασέβεια, την οποία τη συναντήσαμε και πρωτήτερα στην πρακτική του Πολέμη, μιλώντας για την αντιπαράθεσή του προς τις αλληλεγγύες μορφές ιστορικής γνώσης, ασέβεια του ιστορικού που αποτελεί την έμπρακτη εκδήλωση του σεβασμού προς την ιστορία, τη συναντούμε και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το έργο του Πασχάλη. Η ασφάλιση, ταξινόμηση και καταγραφή αρχείου και βιβλιοθήκης, απόλυτο σεβασμό στην έκδοση των καταλήπων, φροντισμένη σύνταξη εργογραφίας και από κοντά κριτική υπέρβαση των αγγυλώσεων και των εγγενών αδυναμιών. Ούτως ή άλλως, σε ανάλογες πνευματικές διαδρομές και ανάλογα έργα, η μόνη κατάθεση τιμής που τιμά επάξια τιμόμενο και τιμώντες, η μόνη αληθινή πράξη σεβασμού, δεν μπορεί παρά να είναι η δημιουργική αξιοποίηση της δικής τους παρακαταθήκης
αξιοποίηση που κάθε άλλο παρά αποκλείει την κριτική υπέρβαση. Στην περίπτωση του Δημήτρη Πολέμη, το περίγραμμα των σχετικών δράσεων είναι πασιφανές. Αξιοποίηση αφενός των καταλήπων, θα μνημονεύσω και εγώ το κτηματολόγιο της Άνδρου, ή εκείνα τα 3.000 δελτία αντριώτικων τοπονημίων για τα οποία κάνει λόγο, και αφετέρου συνθετικές δουλειές που θα καθιστούσαν όλον αυτό το πλούτο κοινό κτήμα. Πιο άμεσα πραγματοποιήσιμη, αλλά άκρως αναγκαία, να αναφέρω τέλος την κοινή ευρετηρίαση του συνόλου των ανδριακού ενδιαφέροντος κειμένων του, όπου θα συνδυάζονται πρόσωπα, τοπονύμια, θεσμοί και λεξιλόγιο, άξονες εν ολίγης ενδεικτικοί για τις περιέργειες και τις αιμονές που τον χαρακτήριζαν ως ιστορικό και οι οποίοι σφραγίζουν την ερευνητική του συγκομιδή. Θυμίζω ότι η ευρετήρια τόπων, προσώπων, μονών και ναών, καθώς και όρων και ιδιωματικών φράσεων, διαθέτουν όλα τα τέφη της περιοδικής έκδοσης πέταλων και των παρατημάτων του, των τόμων των αδιακών χρονικών, αλλά και η αλληλογραφία Καΐρη. Η ενιαία ηλεκτρονική παρουσίαση θα αποτελούσε πραγματική συμβολή στην ανδριακή αυτογνωσία και όχι μόνο. Για τον Δημήτρη Πολέμη, με το σαφές και ομολογημένο ευρύτατο ερευνητικό σχέδιο για μια ανοιχτή βάση δεδομένων για τον γενέθλιο τόπο, αυτό θα μπορούσε να είναι ένας μικρός έμπρακτος χώρος τιμής. Αγαπητοί φίλοι,